Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο. Όσος περιπονικό ήταν. Ήταν σε σχέση με αυτό που μας έχει συνηθίσει ο Πανιώνιος, δεν ήταν αρκετό. Αλλά ήταν πάνω από 3.000 άτομα οι οποίοι προσπάθησαν, θέλησαν να δουν ποδόσφαιρο, να χαρούν, αλλά σίγουρα. Σκέφτομαι πολλές φορές τα λιγότερα, αυτό που είπε ο Ηλίας για την Αγγλία, τα λιγότερα εισιτήρια που κόμπηκαν σε αγώνα της Championship στην Αγγλία αυτή την αγωνιστική ήταν 10.000. Τα λιγότερα. Στην Championship. Η πρώτη καλή στιγμή είναι ακριβώς με τη σέντρα για την ομάδα του Πανιωνίου. Εδώ πέρα ο Κούκετς δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βιέρα. Μόλις το 32ο δευτερόλεπτο αυτή η φάση για τον Πανιώνιο. Και από εκεί και μετά οι δύο ομάδες εξαφανίστηκαν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φοβόταν η μία την άλλη. Μέχρι την στιγμή, εδώ πέρα βλέπετε και μια φάση της Λάρισας, μια προσπάθεια απάντησης στο 19 με τον Τρυποτσέρη, όμως να γλιστράει και να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί την σέντρα του Μετίνο, ο οποίος στη συνέχεια στο 27, μετά από μια ατομική προσπάθεια, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το Πανιώνιος Λάρισα 0-1. Ο Τούρκος παίκτης των Βυσσινίων, ο οποίος ξεσπάει κιόλας σε λιγμούς μετά από. Θα μας πει για το Μετίνο τώρα ο Αποστόλης. Βλέπουμε και πάλι από μια άλλη κάμερα ότι η μπάλα βρίσκει και στο πόδι του Κοντοέ, αλλάζει λίγο πορεία. Ο Μπέλιτς δεν κατάφερε να αποσοβήσει εδώ την αιστεία του από το γκολ. Αμέσως σε επόμενη φάση είναι από ένα σουτ του Ρωμαίου, πέρασε out και στο 39 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άμα, το 5ο γκολ για τον Σαλήν του Άμα στο πρωτάθλημα. Πολύ καλή η εκτέλεση. Βλέπετε ότι ο Μπέλιτς έπεσε, ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να το σώσει. Δύσκολα. Εκεί που πήγε η μπάλα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον goalkeeper της ομάδας του Πανιωνίου να το σώσει. Τι λεπτό αυτό πάλι, τι λεπτό είναι. Είναι στο 31ο λεπτό. Και όπως είδατε, έχουμε πολύ λίγες φάσεις. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Εδώ ένα σούτ του Κομορτζή ήταν άτυχος πάνω στα σώματα. 2-3 σούτ που επιχείρησαν οι παίκτες του Πανιωνίου σταμάτησαν πάνω στα σώματα των αντίπαλων αμυντικών. Πανιώνιος, ο οποίος είχε πρόβλημα στην άμυνα, φαίνεται και εδώ πέρα βλέπετε τη σέντρα. Ο Τρυποτσέρης καταφέρνει και κάνει το κοντρόλ, αλλά ευτυχώς εκεί πέρα είναι ο Σιώβας, ο μοναδικός που είχε απομείνει στην άμυνα και αποσοβεί ένα τρίτο τέρμα λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, στο 58, ο Πανιώνιος έχει ανέβει ψηλά για να σημειώσει κάποιο τέρμα, δεν τα καταφέρνει. Ο Μετίνης συνεργάζεται με τον Πούρη, από τις κόντρες ευνοείται ο Τούρκος. Δεν καταφέρνει να κάνει το 3-0. Και πάλι σε επανάληψη, ο Σιώβας πετάχθηκε για να απομακρύνει την μπάλα. Ο Μετίν την πρόλαβε όμως. Έφτασε κοντά στο 7ο του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μετίν, ο οποίος είναι δημιουργός του δεύτερου τέρματος, πιέζει, κερδίζει, δίνει στον Ντανιέλ Κουζέν. Οποίος... Εδώ βέβαια υπάρχει χαρακτηριστική απουσία της άμυνας. Ακριβώς. Είπαμε ότι ο Πανιώνιος σήμερα είχε πρόβλημα στην άμυνα. Δείτε εδώ πώς ξεκινάει. Η πίεση από τον Μετίν κλέβει και όλη η αριστερή πλευρά της Λάρισας, δεξιά του Πανιώνιου, είναι γενό. Πολύ ωραίο τέλειωμα κιόλας από τον επιθετικό της Λάρισας που έχει περάσει και από την Σκωτία. Η φάση αυτή ήταν στο 59. Στο 63 ο Μετίν έχει μια ακόμα καλή στιγμή στο ενεργητικό του. Πάντα έχω πάρει το δοκάρι. Ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, το παιχνίδι του και θα μας εξηγήσει ακριβώς μετά και ο Αποστόλης Τριανταφύλου γιατί ξέσπασε σε κλέματα και γιατί έδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, τον καλύτερό του αυτό. Δυστυχώς τα πράγματα ήταν κάπως αργά για τον Πανιώνιο που προσπάθησε να αντιδράσει εδώ στο 81 με ένα σουτ του Κουμορτζή που αποκρούει ο Βιέρα. Και στο 86 μετά από μια στιγμένη φάση ο Τζαβέλας προσπάθησε να βρει τον Τζότσαλιτς, ο πανύψηλος μέσος της ομάδας Πανιωνίου, πήρε την κεφαλιά, η οποία όμως κατέληξε out. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτή την τελευταία φάση του αγώνα, μπορούμε να πούμε ότι ήταν σίγουρα ένα αποτέλεσμα που σώζει την Λάρισα από μια. Από την περιπέτεια της τελευταίας αγωνιστής. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Έλα, Κώστα. Δίκαιο το αποτέλεσμα, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, η Λάρισα. Ο Πανιώνιος έχασε επειδή έκανε πάρα πολλά λάθη. Έχει πολύ μεγάλο το νούμερο των λαθών του Πανιωνίου που καταγράψαμε. 62, κάτι 62. Δεν μας έχει συνηθίσει, ειδικά στους τελευταίους αγώνες. Δεν μας έχει συνηθίσει. Μετίν και Φλάβιο οι κορυφαίοι από την πλευρά του Πανιωνίου και Τσότσαλιτς της Λάρισας και Τσότσαλιτς από την πλευρά του Πανιωνίου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πριν περάσουμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου να μας πει στο παρασκήνιο για τον Μετίν. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις.
Χθες έχασα τον πεθερό μου και σήμερα ταξιδεύω για την Τουρκία. Αύριο είναι η κηδεία του. Δεν είναι εύκολο. Χθες τον χάσαμε και σήμερα έπρεπε να παίξω. Αλλά έδωσα μια υπόσχεση στη γυναίκα μου να σκοράρω για εκείνον. Και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν αναλογιστούμε ότι το Δεκέμβρη μπορεί να κάνουμε και προγραμματισμό για τη Β' κατηγορία και ξαφνικά η ομάδα μπορεί να τερματίσει, ξαφνικά μετά από προσπάθεια εννοώ, έτσι, τερματίσει στην έκτη θέση. Μιλάμε για μια επιτυχημένη τρομερή προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε. Αλλά γενικώς καλύτερα είναι να σταθεροποιούμαστε από την αρχή στην πεντάδα ή στην εξάδα. Μου αρέσουν οι ξεκάθαρες κουβέντες, οι αρσενικές. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα όραμα στην ομάδα με το κτίσιμο του νέου γηπέδου που είναι το βασικότερο. Όλοι θέλουν να αγωνιστούν σε ένα καινούριο γήπεδο που θα αποκτήσει κυρίως και η ομάδα μας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ούτε καμία συζήτηση έχει γίνει και ότι φιλολογικό ενδιαφέρον από άλλες ομάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού υπάρχουν. Εγώ ελπίζω το επόμενο παιχνίδι να μην είναι το τελευταίο με την ομάδα. Είναι μεγάλο συνέστημα για κάθε μικρό ποδοσφαιριστή να παίζει στην Αθηνική. Αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν πολύ κακό. Εμείς αυτό θέλουμε να ζητήσουμε, να συγγνώμη από τον κόσμο, γιατί πραγματικά αυτή η εμφάνιση ήταν πολύ κακή. Είναι κρίμα που στεναχωρούμε συνέχεια για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας και να δούμε από του χρόνου κάποια πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν παιχνίδια να τα χαρακτηρίσω αδιάφορα για εμάς. Νομίζω πρέπει όλα τα παιχνίδια να είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές και να παλεύουμε για το καλύτερο. Φταίμε όλοι σίγουρα και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να συγγνώμη από τον κόσμο μας. Τίποτα άλλο. Δεν τα μασάει ο Γιώργος τα λόγια του και να θυμίσω ότι στη δημόσια παρέμβαση που έκανε για το θέμα της μεταγραφής του έμεινε απόλυτα συνεπής σε σχέση με αυτά που μας είχε πει εδώ όταν ήταν καλεσμένος για την περίπτωση του πώς κυλάει η μεταγραφή και το είναι σε συνεργασία με τον Πανιόνιο. Έλα, Αποστόλη. Λοιπόν, σίγουρα ο Τουμέρ Μετίν ήταν η μορφή του αγώνα για την ΑΕΛ. Εκτός ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης, δίκαια ψηφίστηκε MVP. Χθες το βράδυ έχασε τον Πεθερό, ο οποίος ταλαιπωρούταν τον τελευταίο χρόνο από ανίατη ασθένεια. Αποφάσισε να παίξει, υποσχέθηκε. Πολύ φορτισμένες στιγμές αυτές. Εδώ και ο Γιάννης και ο Ηλίας που πιθανόν έχουν ζήσει τέτοια πράγματα. Και αυτό του βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και του βγήκε πάρα πολύ θετικά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό σου βγαίνει αρνητικά, δεν μπορείς να παίξεις, δεν είσαι ελεύθερος να βοηθήσεις την ομάδα σου όσο θες. Η ΑΕΛ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Επί της ουσίας ήθελε έναν βαθμό για να εξασφαλίσει μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Πήρε τρεις και πήρε τρεις βαθμούς μετά από καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ο Πανιόνιος ήταν πολύ ασύνδετος στις γραμμές. Έκανε πάρα πολλά λάθη, όπως είπε ο Κώστας. Αλλά θεωρώ ότι η Λάρισα εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι ο κόσμος του Πανιονίου φόρτωσε με άγχος τους ποδοσφαιριστές. Μετά το πρώτο γκολ του Μερμετίν, αμέσως υπήρχαν γιουχαρίσματα και όλα αυτά. Και αυτό... δεν θέλει πολύ. Ναι, δεν θέλει πολύ. Επηρέασε πάρα πολύ και φαινόταν στις κινήσεις. Πολύ εύκολα λάθη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά αυτή για τη Λάρισα. Νομίζω πως όχι. Αν πάμε πολύ πίσω, πάμε στις αρχές του καλοκαιριού, αποκλεισμός από την KR, από την Reykjavik, και αυτή κόστησε πάρα πολύ. Όταν η ΑΕΛ με αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με πέρσι, που πέρσι τερμάτισε πέμπτη, σώζεται μαθηματικά μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, σαφώς. Αυτό που λέμε, μπορούσατε καλύτερα. Αυτό είναι βέβαιο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.